Αγαπημένοι φίλοι, καλησπέρα. Αν έχετε χάσει ένα, πολλά και όλα σας τα δόντια και σκέφτεστε τη λύση των νομοτικών ευτευμάτων, δείτε αυτό το βίντεο γιατί θα απαντήσω σε 5 βασικές απορίες που θέτουν οι ασθενείς μας. Θα μάθετε γιατί πρέπει να συμπληρώσετε το δόντι που χάθηκε, τι είναι το δοτικό εμφύτευμα, ποια είναι η διαδικασία στη θεραπεία με τα δοτικά εμφυτεύματα και θα απαντήσουμε και σε 2 θεμελιώδη ερωτήματα. Πονάνε τα δοτικά εμφυτεύματα και πόσο κοστίζουν. Καλησπέρα. Είμαι η Δόμνα Ευαγγελίδου, είμαι προστατολόγος, οδοντίατρος και εργάζομαι στο Ιατρείο Προσθετικής, Αισθητικής Οδοντιατρικής και Οδοντικών Εμφυτευμάτων Dentartistry. Αν έχετε χάσει ένα δόντι, είναι πιθανόν να βλέπετε ήδη τις συνέπειες από αυτή την απώλεια. Εκτός ότι δεν μπορείτε να μασίσετε και να λειτουργήσετε όπως πριν, παρατηρείτε ενδεχομένως ότι σιγά σιγά το κόκαλο στην περιοχή όπου βρισκόταν το δόντι αρχίζει και απορροφάται. Αρχίζουν επίσης να μετακινούνται τα διπλανά δόντια, τα οποία προσπαθούν να καλύψουν το κενό που δημιουργήθηκε, ενώ επίσης μετακινούνται και τα δόντια του αντίθετου φραγμού. Δημιουργούνται λοιπόν στην περιοχή συνθήκες οι οποίες είναι αρκετά επιβαρυντικές για την υγεία του στόματος. Μπορεί να παρατηρηθεί ενσφήνωση τροφών, δημιουργία τεριδόνας, προβλήματα στα ούλα, ενώ η απώλεια του οστού από την περιοχή όπου χάθηκε το δόντι προχωρά συνεχώς. Με την τοποθέτηση ενός οδοντικού εμφυτεύματος μπορείτε να σταματήσετε την εξέλιξη όλων αυτών των προβλημάτων. Μπορείτε και να διατηρήσετε το οστό στην περιοχή στην οποία τοποθετείτε το εμφύτευμα, αλλά να εμποδίσετε και τη μετακίνηση των διπλανών δοντιών. Τα οδοντικά εμφυτεύματα χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρική εδώ και τουλάχιστον 50 χρόνια με τεράστια επιτυχία. Η επιτυχία τους οφείλεται στο ότι είναι κατασκευασμένα από τιτάνιο, ένα υλικό που επιτρέπει την προσκόλληση των οστικών κυττάρων πάνω του. Αυτό σημαίνει ότι όταν τοποθετούμε ένα οδοντικό εμφύτευμα στο οστό των γνάφων, το οστό που το περιπάλλει ενώνεται με το εμφύτευμα και δημιουργεί έναν άρρηκτο δεσμό. Αυτός ο δεσμός είναι πολύ ισχυρός, ώστε στη συνέχεια όταν τοποθετήσουμε πάνω στο εμφύτευμα το δόντι που θέλουμε να συμπληρώσουμε, αυτό να λειτουργεί με επιτυχία και να αντέχει στις μασητικές δυνάμεις. Τα δοτικά εμφυτεύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αντικαταστήσουν ένα, πολλά ή και όλα σας τα δόντια. Ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε, διαφορετική θα είναι και η διαδικασία που χρειάζεται να γίνει. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να βγάλετε μια πανοραμική ακτινογραφία. Η ακτινογραφία αυτή δίνει στον οδοντίατρο πολύτιμες πληροφορίες. Μας δείχνει ποια είναι η ποσότητα του οστού που υπάρχει στην περιοχή που μας ενδιαφέρει, μας δείχνει την κατάσταση της υγείας των διπλανών δοντιών και γενικά την κατάσταση της υγείας του στόματος. Ανάλογα με τις πληροφορίες που θα συλλέξει ο οδοντίατρος, μπορεί να χρειαστεί να σας παραπέμψει για πιο εξειδικευμένες ακτινογραφίες, όπως είναι η ογκομετρική ακτινογραφία, μια ακτινογραφία ειδική, η οποία μας δείχνει ποια είναι η διαθέσιμη ποσότητα του οστού, τόσο κατά πλάτος όσο και κατά μήκος. Αυτή η ακτινογραφία μας επιτρέπει να ορίσουμε το τελικό σχέδιο θεραπείας, να αποφασίσουμε δηλαδή τι είδους εμφύτευμα θα χρησιμοποιήσουμε, τι μήκος θα έχει, ποιος είναι ο αριθμός των εμφυτευμάτων που χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε για να αντιμετωπίσουμε το ιδιαίτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. Προχωρούμε στη συνέχεια στην τοποθέτηση των εμφυτευμάτων. Η τοποθέτηση αυτή διαρκεί από μισή έως μία ώρα για ένα εμφύτευμα μέχρι και 2-2,5 ώρες στην περίπτωση που σας λείπουν πάρα πολλά δόντια. Στη συνέχεια, για ένα διάστημα 3-6 μηνών, μένετε χωρίς κανένα δόντι στην περιοχή όπου τοποθετήθηκε το εμφύτευμα. Υπάρχει περίπτωση να μην βλέπετε καν το δοντικό εμφύτευμα, αν ο οδοντίατρος επέλεξε να το καλύψει με ούλα. Ή μπορεί να βλέπετε ένα μεταλλικό εξάρτημα στην περίπτωση που ο οδοντίατρος επίλεξε να τοποθετήσει πάνω από το εμφύτευμά σας αυτό το εξάρτημα στο στάδιο του χειρουργείου. Στο διάστημα των 3-6 μηνών γίνεται η λειτουργία της οστοενσωμάτωσης, ενώνεται δηλαδή το εμφύτευμα με το οστό που το περιβάλλει. Στη συνέχεια αρχίζουμε και κατασκευάζουμε το δόντι. Αν σας λείπει ένα δόντι, παίρνουμε σε ένα ραντεβού το μέτρο, όπως το λένε οι ασθενείς μας, το αποτύπωμα δηλαδή, και σε ένα δεύτερο ραντεβού σας παραδίδουμε το δόντι που κατασκευάσαμε. Αν σας λείπουν περισσότερα δόντια, θα χρειαστεί να παρευληθούν και άλλα ραντεβού, στα οποία καταγράφουμε τις σχέσεις των γνάθων, δοκιμάζουμε την εφαρμογή των μεταλλικών σκελετών, δοκιμάζουμε τη σύγκληση και την αισθητική, προκειμένου να έχετε μια λειτουργική αποκατάσταση. Όλη η θεραπεία για την άνογνάφο μπορεί να διαρκέσει έως 6 μήνες, διότι το οστό της άνογνάφου είναι πορώδες και χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να έχουμε μια επιτυχημένη οστεοενσωμάτωση. Στην κάτω γνάθο το διάστημα αυτό μπορεί να είναι έως και 3 μηνών, διότι το οστό της κάτω γνάθου έχει τα στοιχεία εκείνα τα ποιοτικά που επιτρέπουν την οστεοενσωμάτωση σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ένα ιατρείο να οργανώσουμε ένα σχέδιο παρακολούθησης αυτών των εμφυτευμάτων, ώστε να εξασφαλίσουμε πως με το πέρασμα του χρόνου θα έχετε υγεία και θα τα διατηρήσετε στο στόμα σας όσο το δυνατόν περισσότερο. Εσείς με την πλευρά σας πρέπει να φροντίζετε αυτά τα εμφυτεύματα, σαν τα δόντια σας, με τρόπους που θα σας δείξει ο οδοντίατρος, ώστε να μπορείτε να τα έχετε υγιή και να μην χρειαστεί να αντιμετωπίσετε περαιτέρω προβλήματα στη συνέχεια. Πολλοί ασθενείς ρωτούν αν η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων πονάει.
δεν πονάει, δεν θα μπορούσε να πονάει. Για να τοποθετήσουμε τα εμφυτεύματα θα πρέπει να έχουμε κάνει τοπική αναισθησία της περιοχής. Έτσι μπορείτε να προχωρήσετε στη διαδικασία χωρίς φόβο. Όταν ολοκληρωθεί το χειρουργείο, μπορεί για τις επόμενες 2 ή 3 μέρες να έχετε ενοχλήσεις από την περιοχή, λίγο πολύ ανάλογες με αυτές που έχει κάποιος όταν βγάζει ένα δόντι. Συνήθως σας χορηγούμε ήπια αναλυτικά φάρμακα, τα οποία χρησιμοποιείτε σε 8 ώρη βάση, ώστε το αμέσως επόμενο διάστημα να είναι όσο το δυνατόν πιο ανώδυνο για εσάς. Και τώρα η ερώτηση φωτιά. Πόσο κάνει ένα δοτικό εμφύτευμα? Είναι μια ερώτηση που δεχόμαστε πάρα πολύ συχνά στο ιατρείο, με τηλέφωνο, με email, σε συζητήσεις με τους ασθενείς μας. Η απάντηση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν μπορεί κανείς να πει πόσο κάνει ένα δοτικό εμφύτευμα, αν δεν εξετάσει την περιοχή για να δει ποιες είναι οι ανάγκες της. Αν υποθέσουμε ότι έχετε χάσει ένα πίσω δόντι και έχετε ικανή ποσότητα οστού για να τοποθετηθεί ένα δοτικό εμφύτευμα, τότε καλό είναι να γνωρίζετε ότι ένα δοτικό εμφύτευμα στην Αθήνα αυτή τη χρονική περίοδο κοστίζει από 1.000 έως 2.000 ευρώ. Πολλοί ασθενείς αναρωτιούνται γιατί υπάρχει αυτή η μεγάλη διαφορά στην τιμή και γιατί ένας οδοντίατρος μπορεί να χρεώσει ένα εμφύτευμα 1.000 ευρώ και ένας άλλος 2.000 ευρώ. Πρέπει να σας πω ότι η οδοντιατρική γενικά, αλλά και η οδοντιατρική των εμφυτευμάτων, είναι μια παροχή υπηρεσιών και αυτή πληρώνεται. Δεν πληρώνεται μόνο το είδος των εμφυτευμάτων, τα οποία ασφαλώς και έχουν διαφορές μεταξύ τους, πληρώνεται όμως την παροχή των υπηρεσιών που σας προσφέρεται στο κάθε ιατρείο, πληρώνεται τις γνώσεις και τη δεξιοτεχνία που έχει αναπτύξει ο οδοντίατρος τα χρόνια και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που έχετε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Από εκεί και πέρα, το κόστος μπορεί να διαφοροποιηθεί για πολλούς λόγους. Μπορεί δηλαδή να χρειαστεί να αυξηθεί, αν στην περιοχή λείπει οστό και ο οδοντίατρος πρέπει να τοποθετήσει περισσότερο οστό. Επίσης, μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με το σχέδιο θεραπείας που θα καταστρώσουμε. Δεν αντιμετωπίζονται όλα τα είδη της νοδότητας, δηλαδή της έλλειψης των δοτιών, με τον ίδιο τρόπο. Με βάση τις ακτινογραφίες και τη συζήτηση με τον οδοντίατρο, θα αποφασίσουμε ποιος είναι ο ακριβής αριθμός των εμφυτευμάτων που χρειάζεται προκειμένου να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα που έχετε, και αυτό γίνεται πάντοτε σε συνάρτηση με την ποσότητα του διαθέσιμου οστού. Μπορεί για να αποκαταστήσετε το πρόβλημα της έλλειψης όλων των δοτιών, τόσο της άνω ή όσο και της κάτω γνάθου, να χρειαστείτε 6 εμφυτεύματα για κάθε γνάθο. Αν όμως δεν έχετε διαθέσιμο οστό για να τοποθετήσετε 6 εμφυτεύματα, τότε θα πρέπει να συζητήσουμε τη λύση λιγότερων εμφυτευμάτων, τα οποία θα διαφοροποιήσουν φυσικά και το κόστος της θεραπείας. Τα λέω όλα αυτά γιατί θέλω να σας επισημάνω πως δεν μπορεί να έχετε μια σωστή απάντηση όταν ρωτάτε πόσο κάνει ένα δοτικό εμφύτευμα μιλώντας στο τηλέφωνο. Πρέπει να επιτρέψετε στο γιατρό να σας εξετάσει, να αξιολογήσει ποιο είναι το πρόβλημα που έχει, να δείτε ποια είναι η πρότασή του για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που έχετε στο στόμα σας και ακολούθως να αποφασίσετε αν αυτό το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεστε είναι το σωστό για να προχωρήσετε σε αυτή τη θεραπεία. Ελπίζω να απάντησα στις βασικές απορίες για τα δοτικά εμφυτεύματα. Θα σας αφήσω στην περιγραφή του βίντεο ένα σύνδεσμο, ο οποίος θα σας μεταφέρει στην ιστοσελίδα του ιατρείου. Εκεί μπορείτε, καταχωρώντας τη διεύθυνση του email σας, να λάβετε ένα δωρεάν ηλεκτρονικό βιβλίο, το οποίο περιγράφει με λεπτομέρεια και σας δείχνει φωτογραφίες από περιστατικά, τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα ποια είναι η καλύτερη λύση για εσάς. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, σας παρακαλώ να εγγραφείτε στο κανάλι γιατί μας βοηθάτε και μας στηρίζετε να δημιουργούμε περισσότερα βίντεο. Αφήστε στα σχόλια όποια απορία έχετε και θα χαρώ να την απαντήσω. Μέχρι την επόμενη φορά που θα σας δω ξανά, εύχομαι να είστε καλά και να χαμογελάτε.